Βουλιάζει η πόλη, βουλιάζουν και οι παραλίες. Το αδιαχώρητο στους δρόμους, το αδιαχώρητο και στις οργανωμένες πλάς. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της εικόνας που παρουσιάζει το Αυγουστιάτικο Ρέθυμνο σε μια τουριστική σεζόν που έχει αφήσει πίσω της τη χρονιά ρεκόρ του 2019. Yes, yes. Είμαι από τη Γαλλία και έρχομαι πρώτη φορά στο Ρέθυμνο. Μου αρέσει πολύ και ειδικά η θάλασσα. This is the first time, yes. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο Ρέθυμνο. Είναι πολύ όμορφα εδώ και ο καιρός είναι υπέροχος. Γενικά τα πάντα είναι εξαιρετικά εδώ και γιατί όχι, ίσως ξανάρθω. Yeah, we like it here. Yes, it's good. Τώρα είναι καλύτερα. Φέτος είναι πολύ καλύτερα από πέρσι. Πιστεύω πάμε προς το καλύτερο. Φέτος τα πράγματα είναι πάρα πολύ ωραία και δεν το περιμέναμε. Με σχέση πέρσι είναι πολύ καλύτερα. Ανεβασμένα σε όλους τους τομείς και στην παραλία και πάνω. Πιστεύω γενικά είναι σε όλη την πόλη έτσι. Ώρα 3 το μεσημέρι και βρισκόμαστε στο παραλιακό μέτωπο της πόλης του Ρεθύμνου, όπου κυριολεκτικά δεν πέφτει καρφίτσα. Οι υψηλές θερμοκρασίες οδήγησαν τους αλλοδαπούς επισκέπτες, αλλά ακόμα και τους ίδιους τους ρεθμιώτες, εδώ, στη θάλασσα. You are not the first time in Greece, but the second time. Περνάω πολύ όμορφα. Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι στην Ελλάδα. Την πρώτη φορά πήγα στη Λευκάδα. Γενικά όμως η Ελλάδα είναι πολύ όμορφη και ίσως ξανάρθω. Στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο μου αρέσουν πολύ οι φιλόξενοι άνθρωποι και το καλό φαγητό που έχετε. The food is... I like it. Do you like Ρέθυμνο? Yes, yes. Είμαι από τη Ρουμανία και έρχομαι πρώτη φορά στο Ρέθυμνο για διακοπές. Όλα εδώ είναι τόσο όμορφα. Αγαπώ την Ελλάδα και ίσως έρθω ξανά το επόμενο καλοκαίρι. I love Greece in general. Οι ώρες που δουλεύω είναι ικανοποιητικές έτσι ώστε να μπορώ να έρχομαι να ζω σαν άνθρωπος, δηλαδή να μην δουλεύω αυτά τα δεκάρο που ακούω συνήθως. Και πραγματικά ναι, δηλαδή δεν ξέρω, ίσως να έρχομαι κάθε καλοκαίρι εδώ πέρα να βγάζω και κάνω φράγκο για να κάνω διακοπές. Μισές δουλειές όμως αυτό το καλοκαίρι κάνουν και οι ιδιοκτήτες θαλασσίων σπορ, μιας και τα παιχνίδια στη θάλασσα παραδοσιακά βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις των αλλοδαπών επισκεπτών. Ένα φανταστικό καλοκαίρι. Πιστεύω ότι η πόλη έχει βουλιάξει από κόσμο. Στο τουρίστας το πιο πολύ που ζητάει θάλασσα, ήλιο, θαλάσσια παιχνίδια. Η βόλτα με τα jet ski στις καταγάλανες θάλασσες του Ρεθύμνου σίγουρα αποτελεί το πιο δημοφιλές σπορ για μικρούς και μεγάλους, οι οποίοι όμως θα πρέπει απαραίτητος να τηρούν πιστά τους κανόνες ασφαλείας που ισχύουν. Τους μιλάμε πριν που θα πάνε, σε κάτι μπαλόνια που έχουμε μέσα είναι μια οριοθετημένη περιοχή. Έχουμε εκτός τα τηλεχειριστήρια που τα σβήνουμε από τη στεριά εάν τυχόν και κάτι γίνει παράξενο. Έχουμε και ένα άτομο δικό μας μέσα συνέχεια με ένα άλλο jet ski, το οποίο προσέχει ακόμη παραπάνω μήπως κάτι προκύψει, γιατί εντάξει, μπορεί καμιά φορά να τους λες πήγαινε έτσι και κάνε ψιλοβλακίες.